Καταρχάς, υπάρχει και η αφορμή της γιορτής σου. Χρόνια πολλά, Μιχάλη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πιο καλύτερο μέρος από το να γιορτάζεις εδώ μαζί με τους συναδέλφους, έτσι. Ο Μιχάλης Σιγλέτος, λοιπόν, είναι ο... Πώς να πω τώρα, δεν θέλω να... Ένας από τους βασικούς ηχολήπτες της συμφωνικής μας ορχήστρας και της χοροδίας, μαζί και με τους άλλους συναδέλφους. Ο Μιχάλης Σιγλέτος προέρχεται από... έχει ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους του από, θα μου επιτρέψει τον ειδικό μου θέμα να το πω, από τον αγαπημένο μου φίλο, σπουδαίο και δάσκαλο Γιάννη Σιγλέτο. Ήταν ο χολύπτης, από τους σημαντικότερους χολύπτες που πέρασε από την ΕΡΤ, και δίπλα στο Μάνο Χατζηδάκη, δίπλα στις σπάνιες υπέροχες ηχογραφήσεις που ακόμη υπάρχουν, φυλάσσονται, να δούμε σε ποια χέρια θα πέσουν. Και από καιρό ήθελα να πούμε δύο κουβεντούλες. Ανδρέα μου, πέρασε, και θέλω να προσθέσω ότι ήσουν και ο ηχολήπτης μαζί με τους συναδέρφους, τον Βασίλη και τον Νίκο, που τον Δημήτρη, τον Μάκη, τον Νικήτα, που δουλέψατε όλα τα μουσικά μέρη αυτών των 120 ημερών, να πω, 4 μηνών σχεδόν. Λοιπόν, πες δύο κουβεντούλες για όλα αυτά. Τι έζησες, τι κατάλαβες, πόσο μεγάλωσες, άσχημα ή καλά. Θέλω να πω πρώτα, είπες ένα μεγάλο όνομα, το Μάνο το Χατζηδάκη. Επειδή ήμουν ατυχερός και σαν πιτσιρικά σου τράβαγα τα παντελόνια, αυτό με οδήγησε στο να μην κάνω αίτηση. Το βασικό ήταν αυτό, και να μην πάω στη δημόσια τηλεόραση. Και τα προσόντα τα είχα, αλλά δεν πήγα για αυτό το λόγο. Γιατί η ΕΡΤ δεν είναι η δουλειά μου, είναι το σπίτι μου. Μεγάλωσα και δουλειά. Γνώρισε τη γυναίκα σου. Γνώρισα τη γυναίκα μου. Έχεις παλέψει εδώ μέσα. Έχω παλέψει εδώ μέσα. Αυτά. Τι να πω, κάναμε τις συναυλίες όλες με τα παιδιά, τους συναδέρφους. Κουράστηκες? Όχι. Κουραστήκατε? Όχι. Γιατί τη λατρεύουμε τη δουλειά μας και το κάναμε για την ΕΡΤ. Γιατί την αγαπάμε την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ μας έχει δώσει ψωμί. Και την αγαπάμε. Και θα την αγαπάμε για πάντα. Ψωμί ψυχής και μυαλού όμως. Επίσης. Μιχάλη, πώς αισθάνεσαι που βλέπεις αυτή την εικόνα πίσω σου όμως τώρα? Ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Δεν περίμενα ποτέ να δω ματ μέσα στην ΕΡΤ. Ντρέπομαι. Είναι σαν να έχουν μπει μέσα στο σπίτι μου. Αισθάνομαι ότι έχουν μπει στο σπίτι μου μέσα. Στους χώρους που εργαζόσουν και μεγαλούργησαν τόσο μεγάλες προσωπικότητες, βρίσκονται τώρα ματ. Δηλαδή αυτό είναι όπως το λες, δηλαδή είναι μια καταπάτηση των συναισθημάτων μας, έτσι. Είναι τραγικό. Και της ιστορίας. Στο στούντιο που δούλευα έχουν περάσει όλες οι μεγάλες. Ήταν το στούντιο του Μάνου Χατζηδάκη. Έχει περάσει ο Μίκης Θοδωράκης. Έχουν περάσει όλες οι μεγάλες μορφές της μουσικής. Και τώρα αυτή τη στιγμή είναι τα ματ. Ντρέπομαι γι' αυτό. Είναι τα στούντιος, κυρίες και κύριοι, που έχουν περάσει η φωνή της Λαμπέτη, του Τάκη Χόρν, της Κατίνας Παξινού και της Μερκούρη, δεκάδων τώρα, λοιπόν. Ναι. Και τέτοιες στιγμές η ηχομόνωση των στούντιος αυτών δεν επέτρεπε να περάσει Μεσογείων, διότι τέτοιες στιγμές κάποιοι κάναν, θα λέγαμε, ιερουργούσαν ηχογραφώντας θεατρικά, συναυλίες, υπέροχα πράγματα, συγκλονιστικά. Τώρα φτάσαμε στο σημείο να είμαστε μαζί αγκαλιά με την Λεωφόρο Μεσογείων πάνω στην άσφαλτο και να παράγουμε ό,τι παράγουμε, τι παράγουμε, μια ενημέρωση. Κρατάμε τα πάντα όσο μπορούμε ανοιχτά. Ελπίζουμε σε κάτι. Ελπίζουμε να ανοίξει η ΕΡΤ. Μόνο σε αυτό. Μόνο την ΕΡΤ ξέρουμε. Ούτε ΝΕΡΙΤ, ούτε ΔΟΤΟΥ, ούτε τίποτα. Μόνο την ΕΡΤ. Και στην ΕΡΤ πιστεύουμε. Τι να πω. Τα είπε ο Μιχάλης. Τι να πω. Ελπίζουμε να ανοίξει ξανά η ΕΡΤ μας, ολονών. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ραδιοφωνικό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και του χρόνου αλλιώς. Να είστε καλά. Του χρόνου εδώ. Κανονικά. Έχει ξεκινήσει και εκπέμπει το πρόγραμμα που εξέπεμπε έξω και μπήκε μέσα λόγω χειμώνα, γιατί κρύωναμε, έτσι. Το πρόγραμμα το μουσικό, το πρόγραμμα με την ενημέρωση και την επικοινωνία των δικών μας ανθρώπων με τους πολίτες. Και ακούμε τώρα, λίγο νωρίτερα ήταν εδώ στον αέρα, ακούμε τώρα κάποια πράγματα που λέγονται εδώ για να ενημερωθούν και οι πολίτες, οι συμπολίτες μας που έχουν έρθει.
Θέλω να σας πω ότι βλέπετε μια κινητικότητα πίσω μας. Απλά είναι οι ετοιμασίες για το δεύτερο συνεχόμενο δελτίο ειδήσεων που θα βγει εδώ στους δρόμους έξω από το Ραδιομέγαρο, ζωντανά, και σίγουρα με όλες αυτές τις δυσκολίες θα είναι πολύ καλύτερο από χτες. Θα ήταν μια πρώτη, και ξέρεις, η πρώτη φορά είναι γεμάτη εντάσεις, πάθος, αγωνία και λαθάκια. Αρκετά. Την επόμενη είναι λιγότερα, τη μεθεπόμενη λιγότερα, και θα μάθουν και θα μας συνηθίσουν εδώ στο πεζοδρόμιο τα λαθάκια να είναι λιγότερα και λιγότερα, έτσι ώστε να πάψουν να υπάρχουν. Έχω δει ταινίες on road, έχω διαβάσει ποίηση, κύριε Ιωαννίδη, ποίηση on road, ταινίες on road, ταινίες του δρόμου, ποίηση του δρόμου, βιβλία, ειδήσεις του δρόμου, πρώτη φορά, ούτε τις περιμέναμε, ούτε εκπομπές του δρόμου. Χαιρόμαστε και είμαστε πολύ περήφανοι όλοι μας που είμαστε του δρόμου. Λοιπόν, μας λέγανε μας λέγανε οι γονείς μας, μην γίνετε του δρόμου, αλάνια και στα πεζοδρόμια κλπ. Γρηγόρης Νάνης στη μέση, στη μέση, του δρόμου, του δρόμου. Θέλει να είναι του δρόμου. Οι στιγμές είναι του δρόμου. Δεν θέλω σήμερα καμία. Όχι, καμία. Λοιπόν, επειδή μιλάτε πραγματικά για στιγμές, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτές τις στιγμές οι λίγοι κάνουν πολλά και οι πολλοί κάνουν